Λοιπόν, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, στον προϋπολογισμό της περιφέρειας της Αττικής, της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας και ως εκ τούτου στους προϋπολογισμούς τους Δήμου, των Δήμων της Δυτικής Αθήνας έπρεπε να αποτυπώνονται κοινωνικές πολιτικές με κριτήριο αποκλειστικό και μόνο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Πόσο μάλλον δεν υπάρχουν στοιχειώδεις προβλέψεις, στοιχειώδεις πιστώσεις για έργα που αφορούν την αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση και της Δυτικής Αθήνας μεταξύ άλλων. Προκύπτει αβίαστα ένα ερώτημα. Γιατί δεν ανταποκρίνεται ο προϋπολογισμός και σε αυτές τις ανάγκες μεταξύ άλλων. Η απάντηση είναι απλή. Αφενός το χοντρό πακέτο, επιτρέψτε μου να πω, πάει σε εργολάβους, έργα βιτρίνας, επιχειρηματίες, φαλυρικούς όρμους, ιδιοκτήτες γηπέδων, έτσι, ΠΑΕ. Αφενός αυτό και αφετέρου είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση η κεντρική που έγινε από τον σύντροφό μου τον Γιάννη τον Πρωτούλη, από τους υπόλοιπους περιφερειακούς συμβούλους συντρόφους μου, ότι υπάρχει απόλυτη μείωση της χρηματοδότησης από το κράτος. Υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί, δεν αμφισβητούνται έτσι από κανέναν. Και ως εκ τούτου προκύπτει και η μείωση, η μεγάλη μείωση των κονδυλίων, κυρίως γιατί είναι προϋπολογισμός φτώχειας, για Δυτική Αθήνα και για Πειραιά. Ενδεικτικά να αναφέρω κάποια παραδείγματα για το πώς εκφράζεται αυτός ο προϋπολογισμός στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας για τη σεισμική, αντιπυρική, αντιπλημμυρική προστασία. Γιατί όλες οι διοικήσεις επικαλέστηκαν έλλειψη αυτοτελών πόρων, όλοι, αρκετοί από αυτούς, κάποιοι μάλλον ανήκουν στην παράταξη που ανήκει, στο κόμμα που ανήκει και η συγκεκριμένη διοίκηση, και ως εκ τούτου δεν δίνει η περιφέρεια χρήματα, έτσι, και το κράτος. Ας πούμε, για παράδειγμα, να αναφερθώ στην πόλη που ήμουνα για πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος. Δεν υπάρχει ούτε ένα αντιπλημμυρικό έργο, ούτε ένα έργο αντισεισμικής θωράκισης και αντιπυρικής προστασίας. Το τρίκ είναι γνωστό, το κάνετε και εσείς στον προϋπολογισμό της περιφέρειας. Αναφέρονται τεράστια κονδύλια, π.χ. 82 εκατομμύρια και βάλε ευρώ για μεγάλα φαρονικά έργα, απλά έτσι για να υπάρχουν. Εκλογές έρχονται για το κέρδισμα των εντυπώσεων και είναι συμβολικές οι πιστώσεις που αναφέρονται σε αυτά τα έργα του ενός μόλις ευρώ. Χαρακτηριστική περίπτωση, αυτό δεν ανήκει στην αρμόδια της διοίκησης του Δήμου Περιστερίου και των άλλων όμορων Δήμων, είναι το κρίσιμο αντιπλημμυρικό έργο του ορεινού όγκου του ποικίλου όρους, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο απλά το αναγράφουν και εκεί αλλά και στους υπόλοιπους Δήμους, η περιφέρεια δεν λέει κουβέντα και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Να πάμε πιο κάτω στο Δήμο του Εγάλεω. Με βάση τον προσανατολισμό του προϋπολογισμού που είναι ακριβώς αντιγραφή του προϋπολογισμού και της περιφέρειας αλλά και του κρατικού προϋπολογισμού, το τεχνικό πρόγραμμα τι λέει στους επιχειρηματίες. Όσοι εργολάβοι, ιδιωτικές εταιρείες, ιδιώτες υπάρχουν και λοιποί ενδιαφερόμενοι και άλλα ομοειδή προϊόντα, ελάτε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ακόμα και μία μελέτη για προσεισμικό έλεγχο 400.000 ευρώ ανατίθεται σε ιδιωτικό τεχνικό γραφείο. Στο Δήμο ΔΕ Καματερού Αγίων Αναργύρων για πυροπροστασία, και εκεί μιλάνε για έλλειψη αυτοτελών πόρων και κατηγορούν εμέσως ή άμεσα την περιφέρεια και το κράτος, προβλέπεται το ηλικιώδες ποσό των 24.800 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί ποσά μιλάμε. Ακόμα και ένα αντιπλημμυρικό έργο το οποίο έχετε εγγράψει στον προϋπολογισμό της περιφέρειας ποσού 371.000 ευρώ, αυτό μεταξύ των οδών Μαυροκορδάτου, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ρούμελης, αυτό είναι για τη Δευτέρα παρουσία όπως και τα υπόλοιπα υποτιθέμενα αντιπλημμυρικά έργα. Στο Ήλιο επίσης, άλλο ηλικιώδες ποσό για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, ανέρχεται αυτό το ηλικιώδες ποσό στο ποσό των 14.000 ευρώ. Δεν εγγράφονται καμία πίστοση για ένα σειρά πάγιες διεκδικήσεις του λαού του Δήμου,
όπως για παράδειγμα τη σεισμική θωράκιση των σχολείων και πάει λέγοντας. Ολοκληρώνοντας να πω ότι σε αυτές τις συνθήκες, σε συνθήκες πανδημίας εξάπλωσης του τέταρτου κύματος, μπορεί και πέμπτου, έτσι, γι' αυτό, αυτό μιλάνε οι επιστήμονες, δεν το λέω εγώ, καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει, όπως είπε ο σύντροφός μου Ηλίας ο Σιώρας, να στελεχωθούν τα νοσοκομεία, όπως για παράδειγμα το Αττικό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Δυτική. Δεν υπάρχει άλλο πιο μεγαλύτερο, το άλλο φρόντισε να το κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη στελέχωση, δεν υπάρχουν στοιχειώδεις υπηρεσίες προσωπικό για μαζικά δωρεάν τεστ για COVID και εν πάση περιπτώσει για να μπορέσει ο λαός της Δυτικής Αθήνας να ακουμπήσει κάπου. Εμείς, και ολοκληρώνω με αυτό, απαιτούμε την πλήρη χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης από το κράτος, να μην πληρώνει διπλά και τρίδιπλα ο λαός με την άμεση και έμεση φορολογία. Στηρίζουμε μια άλλη εναλλακτική πρόταση, έναν άλλο συνολικό σχεδιασμό που θα υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τις λαϊκές ανάγκες, την προστασία της ίδιας ανθρώπινης ζωής. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσον αφορά την πλημμύρα πάρου λίγο του Κηφισού, ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο για πρόβλεψη των αρμοδίων επιστημόνων για 300 νεκρούς αν ξεχυλήσει ο Κηφισός. Και ποιος, εν πάση δεν περιπτώσει, θα πει τώρα ότι δεν είναι αυτό αρμοδιότητα της περιφέρειας. Γι' αυτό εμείς λοιπόν διεκδικούμε πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος, πλημμυρικά, αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρική προστασία, αντισεισμική φωράκιση, δημόσια και δωρεάν κάλυψη αναγκαίες υποδομές για το λαό, διαχείριση των απορριμμάτων στη Δυτική Αθήνα με αυτό το έσχος του ΧΙΤΑ που υπάρχει και υφίσταται με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό των περιβάλλων, τη δημόσια υγεία στους φυσικούς πόρους. Για αυτά θα κινητοποιηθούν μαζί με το λαό τα ταξικά σωματεία, τους φορείς των δημοτών της Δυτικής Αθήνας και σε αυτές τις συνθήκες πανδημίας. Γιατί τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Σας ευχαριστώ.